Θα σας πάω στα Μάταλα, θα μείνουμε στην Κρήτη και θα το ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Γιατί με την καλεσμένη που έχω σήμερα κοντά μου, είναι κούκλα, είναι δημιουργική, είναι ένα πολύ γλυκό και πολύ άνετο πλάσμα. Είναι η Πινελόπη Κουρτζή, συγγραφέας, και ετοιμάζεται, έχει έρθει στην Κρήτη, Άρτη Αφιχθήσα. Το πρωί. Καλή μου σημαίνει, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Σήμερα συζητούσαμε ότι με μια ανάσα τα πάμε όλα. Και θα τα προλάβουμε όμως σίγουρα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Θα ξεκινήσω όμως με αφορμή τα γυρίσματα της ταινίας «Η Παραλία», που βασίζεται στο βιβλίο σου, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις «Ψυχογείο» στο φθινόπωρο. Σωστά. Βάλε μας λίγο στο κλίμα και γιατί στα Μάταλα, τι ακριβώς πραγματεύεται εκεί. Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Πράγματι αυτή η μέρα ήταν για όλους. Αλλά παιδιά, είναι ο παράδεισος. Εδώ δεν το συζητώ καθόλου. Όντως, η αφορμή που βρίσκομαι στην Κρήτη είναι τα γυρίσματα μιας ταινίας μικρού μήκους, σε συμπαραγωγή με τη δημοτική εταιρεία Ματάλων και μεγάλους χορηγούς από πίσω, όπως είναι η Sky Express, Minoan Lines, η Actor React, η Madame Sus. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, μια μεγάλη παραγωγή 100 ατόμων. Και είναι βασισμένη όντως σε έναν έκδοτο βιβλίο μου που θα κυκλοφορήσει πρώτο Θεός, το φθινόπωρο, από τις εκδόσεις Ψυχογείος και ονομάζεται Το κορίτσι με το σαλιγκάρι. Γυρισμένο όλο εξ ολοκλήρου αυτό το οποίο ετοιμάζεται ασφαλώς το project στην Κρήτη, συγκεκριμένα στην παραλία των Ματάλων. Μία πρόσκληση και μία πρόκληση και με αφορμή επαιτειακό διάστημα και συγκυρία. Ακριβώς. Καταρχάς να πω ότι πράγματι όλο το βιβλίο διαδραματίζεται σε μία παραλία, στην πιο ξέγνιαστη παραλία του κόσμου, όπως συνήθιζαν να λένε οι hippies για τα Ματαλά. Η ταινία, καθώς και ένα τραγούδι που είναι γραμμένο αποκλειστικά για την ταινία αγγλικό, είναι μια οδή στα Ματάλα. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Να αναδείξουμε την παραλία της αγάπης, το καλοκαίρι της αγάπης. Επαιτειακά φέτος κλείνουν 50 χρόνια από το κλείσιμο των σπηλιών στα Ματάλα, όπου αυτό το κοινόβιο σταμάτησε. Και θέλαμε πάρα πολύ να το προχωρήσουμε αυτό και να το αναδείξουμε, δεδομένου ότι δεν υπήρχε και αντίστοιχο περιεχόμενο. Η ταινία θα βγει κανονικά, οι εορτασμοί θα γίνουν του χρόνου. Το αναβάλαμε λίγο κορονοϊού, ήταν να ξεκινήσουν Απρίλιο τα γυρίσματα, αλλά τώρα πάμε πάρα πολύ δυνατά να αναδείξουμε Κρήτη, την αγαπάμε. Για μένα τα Ματάλα είναι... Έχω ζήσει μαζί τους τώρα 2,5 χρόνια. Όπως και στο προηγούμενο βιβλίο, έχω αγαπήσει Κρήτη. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχεις αγαπήσει Κρήτη. Έχω αγαπήσει Κρήτη. Σε έχει αγαπήσει και Κρήτη πολύ. Το ξέρω και ευχαριστώ. Είναι σημαντικό και συνειδητοποιώ όση ώρα μιλάς ότι αρχικά και για εμάς εδώ το καλοκαίρι σηματοδοτούνταν, γιατί τώρα προφανώς λόγω κορονοϊού άλλαξαν τα πράγματα, με το φεστιβάλ. Και πλήθος κόσμου και επισκεπτών βέβαια, όχι μόνο από την Κρήτη μόνο, ερχόταν και έρχεται και θα έρχεται στο εξής, γιατί μιλάμε για αναβολή, για να ζήσει αυτό το κομμάτι, να δει από κοντά, να απολαύσει και το ωραίο του μπάνιο στην παραλία. Όμως έχει μια άλλη μαγεία ο τόπος και ο χώρος και ο κόσμος των Ματάλων. Θα συμφωνήσεις μαζί μου, πιστεύω. Απόλυτα. Ούτε ή άλλως η Κρήτη είναι ξεπέραστη και στο μυαλό όχι μόνο των αρκετών Ελλήνων, αλλά κυρίως του εξωτερικού, όταν είναι διακοπές, είναι η Κρήτη. Πόσο μάλλον τα Ματάλα. Πράγματι, υπάρχουν τουλάχιστον 40.000 κόσμος οι οποίοι περιμένουν κάθε χρόνο από το εξωτερικό να έρθουν να ζήσουν αυτή την ατμόσφαιρα. Γιατί περί ατμόσφαιρας πρόκειται. Μπορεί όλο αυτό να έχουν περάσει 50 χρόνια. Η αύρα όμως υπάρχει. Ο κόσμος εδώ ζει γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο. Εμένα όλο μου το βιβλίο έχει γραφτεί ακριβώς αυτό το λόγο. Γιατί τη χαρακτηρίζουν ως την πιο ξέγνιαστη γωνιά του κόσμου. Και είμαι σίγουρη ότι δεν εννοούν μόνο τα Ματάλα. Ασφαλώς. Εννοούν την Κρήτη. Ασφαλώς. Και είναι η Κρήτη και είμαστε πολύ τυχεροί όλοι όσοι μένουμε εδώ, ακόμα και αν δεν έχουμε γεννηθεί εδώ και έχουμε αφομοιωθεί. Εσύ γεννημένη στην Άρτα. Εγώ στην Πρέβεζα. Πώς φτάσαμε εδώ να τα λέμε, Ευρώπη Πινελόπη μου. Λοιπόν, είμαι διάμεσα. Πολλά κοινά. Γιατί λέμε τα πούμε Αθήνα, λοιπόν. Πιο ενδιάμεσα. Θα βρούμε σίγουρα αφορμές και λόγους για να ξανασυναντηθούμε όπου και αν είναι γεωγραφικά τοποθετημένες. Για μένα είσαι πατριώτησα, το λέω. Είναι... Και για μένα να καταλαβαίνεις. Και χάρηκα πάρα πολύ που σμίξαμε με αφορμή αυτό και πράγματι. Με πολλούς λόγους. Στην ταινία όμως, και θα ήθελα να μας πει σκηνοθεσία ποιος πια υπογράφει, όπως επίσης και την συμμετοχή γνωστών επώνυμων και ιδιαίτερα ταλαντούχων ηθοποιών. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Καταρχάς, τη σκηνοθετή Ειρήνη Λουκάτου, μια σκηνοθέτηση η οποία κάνει θαύματα, πολύ γνωστή για τη δουλειά της, με τη τεράστια επιτυχία των 30 Seconds πρόσφατη, στη διάρκεια του κορονοϊού, αυτό το πρωτότυπο διαδικτυακό σύριαλ. Τώρα σκηνοθετεί τα Ματάλα με ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί με συνθήκες πολύ ιδιαίτερες με τον κορονοϊό, καλείται σε πολύ λίγες μέρες να ολοκληρώσει και να αναβιώσει το 70, γιατί όλο αυτό που θα δείτε θα είναι αυτό. Πρωταγωνιστεί ο Γιάννης Κουκουράκης, πολύ αγαπημένος μας ηθοποιός, ένα εξαιρετικά ταλαντούχο πλάσμα, στο ρόλο του πρωταγωνιστή.
Πρωταγωνιστή Ζαχαρούλα Βαλαβάνη, το ρόλο τη πρωταγωνίστρια και μαζί μα. Είναι χημικό. Είναι ο πρώτο χημικό γάμο στα Μάταλα, όπω ακριβώ συνέβη τότε. Γαμπρό είναι ο Γιάννη Απανταγιά, πολύ γνωστό σε εσά από τη συμμετοχή του στο νησί. Και νύφη ο Άννα Κακούρη. Και οι υπόλοιποι δύο, δεν θέλω να πω το ρόλο έκπληξη, που είναι οι πρωταγωνιστέ, η Ζαχαρούλα και ο Γιάννη, θα μα πούν λίγα πράγματα από την ιστορία του. Είναι δύο γιατροί, οι οποίοι βρέθηκαν στα Μάταλα εκείνη την εποχή, πράγματι. Και έζησαν εδώ, συνέδεσαν ουσιαστικά την τοπική κοινωνία, την κριτική, με τους χίπης. Καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι πόσο ενδιαφέρον θα έχει μόλις κυκλοφορήσει η ταινία και από το λίγο το οποίο μας λες, μας έχεις ήδη εισαγάγει σε αυτόν τον μαγικό κόσμο, τον ατμοσφαιρικό, μιας άλλης εποχής, μιας πολύ ωραίας συνομιλίας με το παρελθόν και με το παρόν. Και με το μέλλον, επιτρέψέ μου να πω. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ταινία, θα είναι η σηματοδότηση με το καλό της έναρξης των φεστιβαλικών διοργανώσεων των Ματέλων? Όχι, θα βγει πολύ πιο νωρίς. Θέλουμε πολύ να ταξιδέψει. Και καταφέραμε και, όπως σας είπα, έχουμε πολύ σημαντικούς χορηγούς από πίσω, οι οποίοι θέλουν πάρα πολύ αυτό να το κάνουμε γρήγορα. Γιατί όλοι χρειάζονται περιεχόμενο και γιατί κάτι μας λέει ότι η τουριστική σεζόν ελπίζουμε φέτος, ενώ φέτος από τη νέα χρονιά, να ξεκινήσει πιο γρήγορα. Και το τραγούδι σίγουρα θα ταξιδεύσει πολύ πιο νωρίς. Και όλα μαζί. Και όλα μαζί. Μαζί με όλα αυτά μαζί όμως. Πάμε και στο άλλο σου βιβλίο. Στην Ερωμένη των Φάρων. Γιατί θα δώσουμε και την Ατάσα σου που έχει. Και είναι εκείνη στα γκράμερ η Ατάσα. Ναι, έχει καταφέρει να γίνει. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πού μας ταξιδεύει, είναι η Ερωμένη των Φάρων. Όχι η Πόρνη των Φάρων, όπως μπορεί να διαβάζουμε. Ναι, στην Κρήτη σίγουρα μας ταξιδεύει πάντως, το είπα. Φάρο, ποιος φάρος? Ο φάρος της Γραμβούσας. Ναι, το κεντρικό κομμάτι της πλοκής. Η Ερωμένη των Φάρων είναι η Νατάσα μου, όπως συνηθίζω να λέω εγώ. Είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον όσο μιλάμε το πιο. Το βιβλίο με το οποίο είμαι πιο πολύ συνδεδεμένη από όλα. Είναι για μένα, θα το πω, είναι ένα έργο που πολλά χρόνια προσπαθώ. Με πολλή έρευνα από πίσω. Είναι ένα παραμύθι για ενήλικες. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτά που συνηθίζω να γράφω. Και με πολύ μεγάλη αγωνία το βγάλαμε τον Νοέμβριο και χαίρομαι πάρα πολύ που ο κόσμος τα αγάπησε. Είναι μια κεντρική ιστορία. Αφορά την Ατάσα. Μια γυναίκα που έμεινε γνωστή στην ιστορία ως η πόρνη των Φάρων. Χωρίς να υπάρξει ουδέποτε κάτι τέτοιο. Και αυτό που στην αρχή ακούει ο καθένας και θεωρεί ότι okay, η Νατάσα είναι η ιερωμένη των Φάρων, δεν είναι η ιερωμένη των αντρών των Φάρων, είναι η ιερωμένη των Φάρων. Μια γυναίκα που είχε λαγνία για το σύμβολο του Φάρου, μια καρικατούρα με την καλή την έννοια, με πολλές παθολογίες αυτή η κοπέλα, μεγαλωμένη σε εγκλισμό. Γνώριμος όρος και έννοια για όλο τον κόσμο νομίζω, ιδίως το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, μεγαλωμένη σε ένα φάρο μέχρι τα 16 της και από εκεί και πέρα, λόγω κάποιων συμβάντων, αναγκάζεται να γυρίσει τους φάρους ανά την Ελλάδα. Αναζητώντας κάτι. Ναι, το φάρο της. Το φάρο τη λύτρωση. Το φάρο της. Το φάρο της, ναι, το φάρο της. Πόσο αλλάζει μια κτητική αντωνυμία. Αυτός ο οποίος είναι για εκείνη. Αυτός. Ή αυτή, αν θέλουμε να το. Να το πάμε λίγο μακριά, να το διευρύνουμε λίγο, αν μιλήσουμε για την αγάπη, για αυτό το οποίο αναζητά ο καθένας μας βασικά. Ακριβώς. Είναι μια, η Νατάσα από μόνη της ως πρόσωπο, αλλά και ο φάρος ως σύμβολο και κάθε φάρος που είναι μέσα βιβλίο, είναι μια απόλυτη αλληγορία, το πες πάρα πολύ σωστά. Είναι το φως και το φως είναι αγάπη. Έτσι λοιπόν, δεν είναι απαραίτητο ότι αναζητά την ερωτική αγάπη. Μπορεί να αναζητά την αγάπη για τον εαυτό της. Μπορεί να αναζητά την αγάπη για το στόχο, που μπορεί να μην έχει στόχο, γιατί μια κοπέλα μεγαλωμένη σε ένα, όπως είπα, περιβάλλον απομονωμένο. Στεγάνα, μπορεί να ψάχνει και στόχο τελικά. Μπορεί να είναι η αγάπη για το όνειρο, η αγάπη για τον κόσμο, γιατί δεν τον έχει γνωρίσει ποτέ. Πάνω απ' όλα όμως, ναι, είναι η αγάπη όπως η Νατάσα την αντιλαμβάνεται, με τη δική της ορολογία, του φάρου και του κύματος, των αστερισμών που θα είναι από πάνω της να την προσέχουν και είναι, ναι, ένας άντρας. Φάρος μπορεί να είναι είτε φάρος επικινδυνότητας, είτε φάρος προσοχής, είτε φάρος προοπτικής, είτε φάρος με την έννοια της αποστολής του να φτάσουμε κάπου. Τι είναι για σένα φάρος? Για μένα πλέον μετά την Ερωμένη των Φάρων είναι καταρχάς άνθρωποι. Έχω μάθει μέσα της Νατάσας να μεταφράζω τους ανθρώπους σε φάρους. Ακριβώς όπως είπες, σε φάρους πορείας και φάρους επικινδυνότητας και έτσι κατάφερα να αγαπήσω τους φάρους επικινδυνότητάς μου. Αυτό το δώρο μου έκανε αυτό το βιβλίο, που μέχρι τώρα δεν μου συνέβαινε. Έτσι αγάπησα πάνω απ' όλα τους ανθρώπους που με θύμωσαν, με πλήγωσαν,
και τους έβαλα στην ίδια ακριβώς. Τους έδωσα την ίδια αξία μάλλον με τους ανθρώπους που είναι φάροι πορείας για μένα. Και αυτό ήταν κάτι που με έκανε να κουφιστώ βαθιά. Και πέρα βάρος είναι και στόχος. Είναι και στόχος και αυτό προέκυψε μέσα σου βάσει της τριβής, βάσει της γραφής, βάσει της δικής σου ορίμανσης. Και θέλω να σε ρωτήσω στο σημείο αυτό πόσο σημαντικό είναι για εσένα, για την Πηνελόπη, η μητρότητα, η συντροφικότητα, η οικογένεια συνολικά. Είναι πολύ. Καλά, εκτός ότι είμαι καρκίνος στο ζώδιο, οπότε εκ των πραγμάτων είμαι καταδικασμένη να ζω για τα συναισθήματα. Έχω οροσκόπο, μπορώ να σε καταλάβω Πηνελόπη. Ωραία, λοιπόν. Εκτός λοιπόν ότι είμαι καταδικασμένη να κλαίω κάθε μέρα παραμέρα, είναι πολύ σημαντικά, αλλά έχω καταλάβει μέσα από ό,τι έχω ζήσει ως τώρα ότι δεν είναι από μόνα του σημαντικά. Είναι σημαντική και η διατήρησή τους, αλλά και το να μπορώ εγώ κάθε φορά να είμαι στο ύψος των περιστάσεων. Ενώ να οριμάζω ταυτόχρονα, είτε αφορά να οριμάζω μαζί με το παιδί μου, όσο μεγαλώνει αυτό, άρα να παλεμπεδίζω σωστά. Γιατί αυτό σημαίνει να οριμάζω σωστά για ένα παιδί, σημαίνει να παλεμπεδίζω με τον σωστό τρόπο που θέλει για να καταλάβει. Ή να οριμάζω σωστά για τον σύντροφό μου, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε δυσκολία, είτε στη δουλειά μου. Στη δουλειά μου το καταφέρνω μέσα των βιβλίων. Η Νατάσα για μένα είναι σχολή. Το λέω, η ξεκάθαρα σχολή. Ήταν πολύ σκληρή ηρωίδα. Ήταν πολύ σκληρή φάρη στους οποίους έζησε. Ήταν πολύ σκληρή και ο τρόπος που χρειάστηκε να την αντιμετωπίσω για να τη γράψω, γιατί στην ουσία καλέστηκα να βάλω μια γυναίκα να πηγαίνει από φάρο σε φάρο και να συναντά άντρες. Ναι, που πιθανώς για κάποιους να είναι και λίγο σε σύγχυση, λίγο συγκεχημένο, λίγο διαστρεβλωμένο, ίσως και λίγο, πώς να το εξηγήσω, παρεξηγημένο βαθιά, γιατί πολλές φορές η γυναικεία φιγούρα χρειάζεται να αποδείξει διπλά και τριπλά ή να εξηγήσει είτε τις προθέσεις της είτε να αποκωδικοποιήσει κάτι που οι υπόλοιποι γύρω δεν κατανοούν σε ό,τι έχει να κάνει με τη σεξουαλικότητά της, με την εικόνα της, με τη δυναμική της, όπως επίσης και με την προοπτική της. Μιλάς τόσο σωστά. Είναι ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Καθένας έχει δικαίωμα στο παραμύθι και το παραμύθι δεν είναι απαραίτητο ότι θα το βρεις στο πρώτο φάρο. Δεν είναι απαραίτητο. Καμιά φορά χρειάζεται μια μεγάλη διαδρομή. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι περισσότεροι άνθρωποι, άντρες, γυναίκες, γιατί είναι το ίδιο, κάνουν μεγάλες διαδρομές πλέον. Και γιατί όχι. Δηλαδή είναι να είναι έτσι. Να το ζήσουμε. Να το ζήσουμε. Είναι και αυτά τα χαστούκια της ζωής μέσα στο πρόγραμμα. Ακριβώς, ναι. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, μαθαίνουμε και από τα πάθη μας, από αυτά τα παθήματά μας περισσότερο. Είναι εύκολο όμως να το δεχθείς αυτό, να το αποδεχθείς. Είναι σαν ένα καράβι να πλέει και ξαφνικά να μην έχει παρατηρήσει ότι υπάρχει κάτω από το κύμα ή ένας ύφαλος ή κάποιο σημείο στο οποίο θα προσκρούσει. Και εκεί ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι «Ωπ, ταράζομαι». Μέχρι να φτάσει όμως το λιμανάκι για να ρίξει άγκυρα και να ηρεμήσει στα ήπια νερά, στα γαλήνια νερά, τότε θέλει αρκετή πορεία και καλός καπετάνιος, λέει, φαίνεται στη φουρτούνα. Είναι σκληρή η ζωή. Είναι. Είναι ονειρική και είναι και σκληρή. Και πράγματι, δηλαδή, ουσιαστικά οι περισσότερες μέρες όλων μας και εκείνες τις εποχές που διαδραματίζει το βιβλίο είναι μέρες δύσκολες. Το ταξίδι έχει σημασία. Και ο στόχος, να μην χάνουμε το στόχο, γιατί πράγματι μπορεί να δεις 10 φάρους και κανένας να μην σου δείξει που να πας. Και κάπου να χάσεις την ελπίδα. Όχι, αυτό λέει η Νατάσα. Όχι. Δεν πειράζει τι γράφεις πίσω σου. Μπροστά, το φως. Κοιτάς μπροστά. Το φως. Το φως, ό,τι και αν είναι αυτό το φως. Και μέσα σε αυτό το βιβλίο η Νατάσα σταματάει 287 περίπου φάρες στην Ελλάδα υπάρχουν. Μπορεί και να κάνω λάθος το νούμερο, μην το θυμάμαι σωστά. Σε 14 από αυτούς είναι 14 ψυχοσυνθέσεις αντρών, ανθρώπων ουσιαστικά. Προσωπικότητων. Προσωπικότητων και 14 επιπτώσεις επιλογών. Και η Νατάσα με τη δική της ορολογία, τη θαλασσινή, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει κάτι αλλιώς, μας ξεναγεί μέσα σε αυτό, αλλά κυρίως τα συναισθήματα που έχει μια γυναίκα για κάθε τέτοια αντιμετώπιση, είτε καλή είτε κακή. Και ποια πορεία είναι αυτή που θα τη διώξει από αυτό το φάρο ή μπορεί και να την κρατήσει λίγο παραπάνω. Πιστεύει πολύ στα ζώδια η Νατάσα, πρέπει να το πω, γιατί έχει μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο και τα εξηγεί με το δικό της κομμάτι. Της αρέσει πολύ η ιστορία, γι' αυτό μπορεί να παραξενευτείτε σε κάθε φάρο, θα δείτε πολλά ιστορικά στοιχεία. Την ιντρικάρει πάρα πολύ το να μάθει μυστικά.
Φυσικά υπάρχει ένας μεγάλος έρωτας. Αυτό που δεν ξέρει η Νατάσα και θα το μάθει αργά είναι ότι υπάρχει ένα βλέμμα πίσω από την πλάτη της. Παρόλο που νιώθει πάντα μόνη της και νομίζει ότι την πορεία την κάνει μόνη της, υπάρχει ένας άνθρωπος, από την αρχή του βιβλίου φαίνεται, και ένας δημοσιογράφος, που αυτό το θρύλο της ερωμένης των φάρων που αρχίζει να ψιθυρίζεται εκεί γύρω στο 60, έχει αρχίσει και τους ενοχλεί. Και υπάρχει λοιπόν ένα μάτι που προσπαθεί να την ανακαλύψει και να την, και την παρακολουθεί. Και μας θα την περισσότερα. Μας πεις περισσότερα. Ως εκεί. Λοιπόν, η Ερωμένη των Φάρων από τις εκδόσεις Ψυχογιός, με την υπογραφή, την πένα και τον ωραίο λόγο και τον προφορικό και τον γραπτό της Πινελόπης Κουρτζή, για δύο τυχερούς που θα καλέσουν τώρα στο 2813-98.000. Οι δύο πιο γρήγοροι, δύο πιο γρήγορες, κάτι μου λέει ότι θα είναι. Φίλες τηλεθεάτριες, είμαι βέβαιη γι' αυτό, που θα καλέσουν τώρα θα το κάνουν δικό τους. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ. Να σου πω ότι χάρηκα ειλικρινά που σε γνώρισα και θα χαρώ γιατί είμαι βέβαιη ότι θα ξανασυναντηθούν οι δρόμοι μας με όποιον φάρο και αν ακολουθήσουμε, τον φάρο πορείας μας νομίζω, που θα μας φέρει πιο κοντά. Σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Καλό ξεκίνησε με το καλό 1η Ιουλίου που ανοίγουν όλα. Όλα καλά. Και εμείς εδώ για καλοκαίρι.